Πέρα από τα γνωστά κροκοδίλια δάκρυα για την αξιοπρέπεια, του εργαζόμενου στοχού, στην πράξη, η οδηγία για τον λεγόμενο επαρκή μισθό ξύνει τον πάτο των ήδη χαμηλών μισθών. Για τα ελληνικά δεδομένα, συστήνει μισθό 600 ευρώ, χαμηλότερα από τον κατώτατο. Γι' αυτό ανοίγει την όρεξη στην πραγματικότητα στο κεφάλαιο για μείωση αποδοχών, επαναφέρει τη δυνατότητα υποκατώτατων μισθών σε πρακτικάριου, μερικού απασχολούμενου, δεν αυτεργάτε δεν περιλαμβάνονται, πνομηνίοντα ακόμη χαμηλότερου μισθού κατά βούληση των εφοπλιστών. Γι' αυτό πανηγυρίζουν στην Ελλάδα οι ενώσει βιομηχάνων εφοπλιστών, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ που ξεχαρβάλωσαν τι συλλογικέ συμβάσει, κατάργησαν τι συλλογικέ διαπραγματεύσει, καθόρισαν το μισθό με νόμο. Το δρόμο όμω τον δείχνουν οι μεγάλοι εργατικοί αγώνε που δυναμώνουν σε όλη την Ευρώπη. Όχι οι ευρωενασιακοί κανονισμοί που κάνουν τη συνήθεια. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν τίποτα την Ευρωπαϊκή Ένωση των Μονοπωλίων. Ξεπερνώντα κάθε αναμονή, οργανωμένα πρέπει να παλέψουν για μισθού και δικαιώματα με βάση τι σύγχρονε ανάγκε, για πραγματικά μέτρα ανακούφιση από την ακρίβεια το κόστο ενέργεια με βάση τι δικέ του ανάγκε και όχι τι επιταγέ των ομήλων και των κυβερνήσεών του.